Ξαναγύρισε σε. Είσαι και πάλι εδώ για να δεις το καινούριο μου βίντεο. Και εγώ σε ευχαριστώ με όλη μου την ψυχή και με όλη μου την καρδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ ρε παιδιά που με στηρίζετε και που είστε εδώ μαζί μου. Το σημερινό βίντεο θα είναι η ανακαίνιση του υπνοδωματίου της μητέρας μου. Spoiler alert, μην κοιτάτε πίσω μου, μην κοιτάτε, σας παρακαλώ. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Φυσικά θα δείτε πλάνα του πώς ήταν πριν το δωμάτιο. Θα σας τα βάλω εδώ πέρα σε αυτό το σημείο του βίντεο. Δεν ξέρω πώς είστε εσείς, πώς βιώνετε το lockdown. Εμείς δεν είμαστε πολύ στα καλά μας πάντως και χρειαζόμασταν έτσι κάτι δημιουργικό. Σκοπός αυτού του βίντεο είναι να δείτε και εσείς ότι με λίγα χρήματα και καλές ιδέες μπορείτε να μεταμορφώσετε κυριολεκτικά το χώρο σας. Καλημέρα, Σουσού! Τι κάνεις? Καλά είσαι, Σουσούδη μου. Ναι. Ποια είναι τα νέα σου? Είσαι καλά? Ναι. Σήμερα το μενού έχει γαλοπούλα. Σ' αρέσει, Σουσού? Σουσούδη. Α, τα πέταξε όλα. Κάτω. Τι κι αν της έφτιαξε αυτό το σχέδιο πιάτο από αλουμινόχαρτο. Σουσού, πρέπει να σου πάρουμε ένα πιάτο, αφού θα έρχεσαι να τρως και πάνω. Λοιπόν, έχω ταλέντο στο βάψιμο, νομίζω. Ξεκάθαρα. Εσύ τα βάψεις καθόλου? Μπα, τα αφήνω όλα σε σένα. Τέλεια. Που έχεις το ταλέντο. Είμαστε λοιπόν τώρα στο δεύτερο χέρι. Βλέπετε ότι ο τοίχος δεν έχει τα κενά που είχε πριν. Έχει γίνει έτσι ομοιόμορφος και λευκός. Να σας πω ότι οι βαφές που χρησιμοποιήσαμε είναι οικολογικές. Τις πήραμε από το Practicare. Να σας πω επίσης ότι μετά το πρώτο χέρι θέλει τουλάχιστον ένα μισάωρο στέγνωμα μέχρι να προχωρήσετε στο επόμενο. Βοηθάει πάρα πολύ να έχετε ανοιχτό το air condition στο δωμάτιο που θα επιλέξετε να βάψετε ή να έχετε ένα φυγραντήρα όπως εμείς εδώ για να στεγνώσει πιο γρήγορα η εμπογιά και να μπορέσετε να προχωρήσετε στο επόμενο χέρι. Εμείς σε αυτό εδώ το δωμάτιο, όπως τα είδατε και στο βίντεο με το πριν, είχαμε μία ντουλάπα η οποία ήταν σκούρο καφέ. Αυτό φυσικά δεν ταιριάζει με το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε τώρα στη διακόσμηση. Οπότε μία οικονομική και εύκολη λύση είναι να την βάψετε πάλι, όπως κάναμε κι εμείς. Σε περίπτωση που θέλετε να ξαναβάψετε την ντουλάπα σας ή οποιοδήποτε άλλο έπιπλο, σας έχω τη λύση. Υπάρχουν πλέον χρώματα κυμολίας, καθώς και λαδομπογιά, που θα μπορέσουν να μεταποιήσουν με πολύ ωραίο τρόπο τα έπιπλά σας. Έχουμε αυτό εδώ το φωτιστικό από IKEA, το οποίο είναι ασημένιο και δεν ταιριάζει με τίποτα μέσα στο σπίτι. Σκοπεύουμε λοιπόν με αυτό εδώ το σπρέι που αγοράσαμε από τα Practicare, αυτό εδώ, Metallic Effect λέει, είναι χρυσό. Και κάνει το εφέ του καθρέφτη. Κάνει το εφέ του καθρέφτη, ναι, και σκοπεύουμε να το βάψουμε χρυσό για να ταιριάξει. Το έχουμε καθαρίσει πρώτα με ένα βρεγμένο πανί.
Τώρα το περνάμε με ένα στεγνό να φύγει υγρασία. Παιδιά, και παρακαλούμε το Θεό να είναι δίπλα μας, να μας σταθεί σε αυτή τη δοκιμασία. Βάζουμε αυτό για να μην επηρεάσουμε τη σύνδεση. Γεια σου, Μαρία. Δεν τραβάμε πρόσωπο. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Σπίγα, πιάσατε λίγο το μετσαντήρι, εσύ. Σήμερα είναι Κυριακή, είναι 11 το πρωί. Όλη μέρα. Θα έπρεπε να κοιμάμαι σήμερα, κανονικά. Αλλά είμαι ξύπνια για να παρακολουθήσω εδώ την ανακαίνιση. Όπως βλέπετε, έχουν περαστεί και άλλα χέρια μπογιάς εδώ πέρα, οπότε πια έχει γίνει κατάλευκο, δεν πάει πιο λευκό. Έχουμε προσθέσει επίσης αυτά εδώ τα ράφια. Και λογικά τώρα θα αλλάξουμε το κουρτινόξυλο, Γιάννη. Για το κουρτινόξυλο δεν είσαι εκεί πάνω. Ναι. Κλείς το βίντεο. Δεν το κλείνω, Γιάννη. Πόση ώρα ασχολείστε με το κρεβάτι? 5 λεπτά. 5 λεπτά. Καμιά ώρα. Ώρες. Καμιά ώρα ασχολείστε και πάλι δεν έχει ετοιμαστεί. Και εντωμεταξύ υποτίθεται ότι όταν αγοράζεις κρεβάτι από το IKEA μπορείς να το φτιάξεις και μόνος σου. Ούτε καν. Το καινούριο ντεκόρ της τραπεζαρίας μας, δίπλα στο τραπέζι, υπάρχει ένα στρώμα. Εγκεφαλικό η μαμά μου, θέλω να σας πω, που έχει θέμα με την τακτοποίηση και την καθαριότητα. Στήσαμε το κρεβάτι, ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το αγαπημένο μου κομμάτι, που είναι η διακόσμηση. Πρέπει λοιπόν να διακοσμήσουμε το υπνοδωμάτιο. Επειδή λοιπόν οι συνθήκες είναι δύσκολες, σίγουρα γνωρίζετε την κατάσταση με τα courier που παραγγέλνεις κάτι και σου έρχεται ένα μήνα αργότερα. Αλλά ούτως ή άλλως υπάρχει και το οικονομικό στη μέση, που οι περισσότερες οικογένειες δεν μπορούν να αγοράζουν συνέχεια καινούργια πράγματα, δεν βγαίνουν οικονομικά. Αυτό που έχω εγώ να σας προτείνω είναι το ψωνίστε από το σπίτι σας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι σίγουρα όλοι στα σπίτια μας θα έχουμε κάποια σημεία που τα έχουμε λίγο παραφορτώσει με διακοσμητικά. Εκεί λοιπόν θα πάμε και θα αφαιρέσουμε κάποια στοιχεία, διακοσμητικά στοιχεία, και θα τα προσθέσουμε στο καινούργιο δωμάτιο. Εδώ λοιπόν έχω μαζέψει ήδη κάποια πράγματα που βρίσκονταν πριν στο υπνοδωμάτιο. Έχουμε εδώ πέρα δύο φωτιστικά που υπήρχαν, δεν ξέρουμε αν θα τα χρησιμοποιήσουμε, θα δούμε κιόλας τώρα αν ταιριάζουν. Έχουμε αυτό το φωτιστικό που σας δείξαμε ότι το βάψαμε μόνες μας, ήταν ασημένιο στην αρχή και εμείς το βάψαμε χρυσό για να ταιριάζει. Πήραμε και χρυσά καρφάκια για να καρφώσουμε ό,τι θέλουμε στον τοίχο, να κρατήσουμε δηλαδή το χρυσό. Αυτή εδώ πέρα η κορνίζα που είναι με χρυσό, θα αλλάξουμε μάλλον το από μέσα, και είναι μπόχο και ίσως ταιριάζει, θα το δούμε. Μία λάμπα που θα χρειαστούμε, άλλο ένα διακοσμητικό, εδώ πέρα μπαίνει μέσα ρεσό. Κάποιοι δίσκοι, έτσι, που δίνουν αυτή την μπόχο αίσθηση, και ένα κασπό για να βάλουμε ένα φυτό. Αυτό εδώ το σκαμπό, που δεν έχει χρησιμότητα όπως βλέπετε εδώ, αφού δίπλα του ήδη υπάρχει ένα πουφ. Δεν φαίνεται καν δηλαδή, δεν θα μας λείψει. Αυτό το σκαμπό. Τα κατάφερα.
Το απεγκλώβησα. Θα πάρουμε λοιπόν και αυτό που πάλι δεν είχε σκοπιμότητα εκεί που βρισκόταν. Θα συνεχίσουμε με αυτό εδώ το καλάθι που πάλι έκλεινε το χώρο εδώ στο σαλόνι, οπότε θα το πάμε στην κρεβατοκάμαρα. Και από εδώ, πάμε και λίγο από εδώ, θα πάρουμε σίγουρα αυτήν εδώ τη γλάστρα, χωρίς να τη χαλάσουμε προσεκτικά. Θα πάρουμε και αυτά εδώ τα σκαμπό που πάλι κρυβόντουσαν πίσω από την κρεμαστή πολυθρόνη και δεν είχαν λίγο βοήθεια. Θα πάρουμε ακόμη και αυτές εδώ τις γλάστρες. Θα πάρουμε και αυτούς εδώ τους καθρέφτες. Θα τον έσπαγα και θα είχα και γρουσουζιά στο κεφάλι μου. Τέλος πάντων, θα πάρουμε και αυτούς τους δύο καθρέφτες για να κάνουμε μία σύνθεση, να το κάνουμε λίγο σαν make-up room. Να είναι καθρέφτες στους οποίους θα βαφόμαστε. Χαμός. Αυτό δεν είναι πολύ ωραίο να φαίνεται όπως καταλαβαίνετε, οπότε ένα τρικάκι για να το κρύψουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα καλάθι. Θα βάλω εδώ τα μαξιλάρια πιο μπροστά, θα πάρω όλο το πολύπριζο και ό,τι υπάρχει εδώ από πολύπριζα και θα το χώσω μέσα στο καλάθι, αφού πρώτα παλέψω με το καλάθι. Έτοιμο! Κάτω από αυτά τα ράφια λοιπόν αποφασίσαμε να βάλουμε αυτά εδώ τα κουτιά τα οποία έχουν αποθηκευτικό χώρο. Πριν είχαμε μέσα διάφορα πράγματα, κυρίως κοσμήματα, τώρα όμως τα αδειάσαμε για να μπορούμε εδώ να βάζουμε ασιδέρωτα ή άπλυτα. Ωστόσο, πέρα από χώρος για άπλυτα ή για ασιδέρωτα μπορούν να αξιοποιηθούν και διαφορετικά αυτά τα καλάθια. Κουτιά. Τσουπ, κάθεσαι εδώ και κάνεις κάποιο φωτοσούτινγκ. Αυτά εδώ πέρα τα σκουλαρίκια παρεπτόντως τα βρήκα στο ξεκαθάρισμα αυτών εδώ των κουτιών. Για να ξέρετε. Και τα φόρησα γιατί ήθελα έτσι να είμαι λίγο στο Christmas spirit. Ωραία! Θέλω να σας δείξω οπωσδήποτε αυτό εδώ το κερί. Αυτό εδώ το κερί μου το έκανε δώρο ο ξάδελφός μου όταν είχε πάει ταξίδι στην Αμερική. Ένα ταξίδι που εγώ δεν πρόκειται να κάνω ποτέ γιατί είναι πολλές ώρες με το αεροπλάνο και έχω πετοφοβία. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό το κερί λοιπόν, παιδιά, είναι το πιο ωραίο αρωματικό κερί που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου. Μυρίζει φανταστικά. Fiji λέει White Sands και όντως μυρίζει σαν να είσαι καλοκαίρι, κάτι μεταξύ καρύδας και ανανά, φανταστικό. Πάμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Ελάτε. Έτσι λοιπόν μεταμορφώθηκε η ντουλάπα από καφέ σε λευκό. Αυτά εδώ πέρα τα πόμολα είναι από Zara Home, τα έχουμε βάλει εμείς. Στο κρεβάτι λοιπόν έχουμε προσθέσει κάποια βιβλία που διαβάζουμε. Έχουμε κάνει μπόχο τη διακόσμηση, όπως βλέπετε, και με αυτό εδώ το τρικάκι έχουμε κρύψει όλα τα καλώδια από το router, από το σταθερό τηλέφωνο. Όλα τα καλώδια λοιπόν βρίσκονται εδώ μέσα, όπως βλέπετε. Και έτσι δεν γίνεται βαβούρα, δεν φαίνονται παντού καλώδια. Εδώ πέρα βλέπουμε το φωτιστικό που το βάψαμε μόνες μας με τη μαμά μου, που από ασημένιο έγινε χρυσό. Και δίνει πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πιστεύω. Και εδώ, σε αυτά τα ράφια, βλέπουμε πάλι μία μπόχο διακόσμηση με αυτά τα χρυσά φύλλα, με γλαστράκια τα οποία ήδη είχαμε στο σαλόνι, κάποια κοσμήματα και καθρέφτες για να μπορούμε, άμα θέλουμε, να κάνουμε εδώ το μακιγιάζ μας, έτσι στα γρήγορα.
θέλετε να με βρείτε, να γνωριστούμε καλύτερα και να τα λέμε από το Instagram, θα σας έχω το link στο κουτί περιγραφής. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω. Σας ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.